τις γερμανικές αποζημιώσεις. Θέλω όμως σήμερα από το μαρτυρικό τούτο τόπο να στείλω και ένα μήνυμα. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά την ιστορία της. Δεν ξεχνά τις σφαγές και τα εγκλήματα πολέμου του ναζιστικού γερμανικού στρατού. Και απαιτεί την έμπρακτη αναγνώρισή τους και από τη σημερινή γερμανική κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση 73 ετών. Και αυτό το ηθικό πρωτίστως και πολιτικό χρέος δεν είναι μονάχα χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά απέναντι σε ολόκληρη την Ευρώπη, απέναντι στον ίδιο τον γερμανικό λαό, απέναντι στα εκατομμύρια θύματα του ναζισμού σε όλη την Ευρώπη, είναι ένα χρέος ιστορικό απέναντι στην ίδια τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Και αυτόν τον αγώνα τον πιστεύουμε και θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλος και σε όλα τα επίπεδα. Όχι σαν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Όχι με προχειρότητα και με βιασύνη. Αλλά με σχέδιο, στρατηγική και ισχυρή νομική τεκμηρίωση. Έτσι όπως αρμόζει σε μια πρωτοβουλία εθνικής αλλά και οικουμενικής σημασίας. Με πλήρη συνέστηση της ιστορικότητας αλλά και με υπομονή και επιμονή έτσι όπως απαιτείται για την δικαίωση ενός ιστορικού αιτήματος. Για την διεκδίκηση, φίλες και φίλοι, των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, η Ελλάδα, η χώρα μας, για πρώτη φορά έχει συγκροτημένη εθνική στρατηγική. Με πρωτοβουλία και συντονισμό της όλης προσπάθειας από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβρη και έχει βγάλει πόρισμα που μας δείχνει το δρόμο και αυτόν τον δρόμο θα το σεβαστούμε και θα τον ακολουθήσουμε. Με ομοφωνία το πόρισμα αυτό μας δείχνει τον δρόμο, όπως επίσης βεβαίως και τα πορίσματα άλλων κρατικών υπηρεσιών. Η ελληνική δημοκρατία λοιπόν θα πράξει ό,τι απαιτείται σε διπλωματικό πρωτίστως και αν χρειαστεί και σε νομικό επίπεδο προκειμένου να εκπληρωθεί αυτό το ιστορικό χρέος.